Πάμε να δούμε πώς είναι αυτή τη στιγμή στη Νέα Υόρκη. Στέλιος Τεκετζής, διευθυντής του Κόσμος FM στη Νέα Υόρκη. Καλησπέρα στη Νέα Υόρκη, καλημέρα από την Αθήνα, από την Ελλάδα. Ευχαριστώ κύριε Τεκετζή που είστε μαζί μας. Καλή σας μέρα. Πώς είναι το πράγμα, το κλίμα στη Νέα Υόρκη? Το κλίμα στη Νέα Υόρκη είναι σχετικά ζεστό. Είχαμε μια πολύ όμορφη ζεστή μέρα σήμερα, αλλά το κλίμα το προεκλογικό είναι ακόμα πιο ζεστό, πιο θερμό βέβαια. Ξέρετε, το σύστημα εδώ των εκλογών είναι πολύπλοκο. Δεν είναι το κλασικό που έχουμε στις περισσότερες, κυρίως ευρωπαϊκές χώρες, ότι όποιος παίρνει τις περισσότερες ψήφους εκλέγεται. Είναι ένα πολύπλοκο σύστημα εκλεκτόρων. Το είδαμε με τον Biden αυτό. Και με τον Biden και παλιότερα, ναι, ναι, με τον Bush και τον Al Gore και τα λοιπά. Και η Clinton είχε πάρει, όταν κέρδισε ο Τραμπ, η Clinton είχε πάρει περισσότερες ψήφους, νομίζω 3 εκατομμύρια περισσότερες ψήφους, αλλά λόγω του συστήματος των εκλεκτόρων κέρδισε ο Τραμπ το 2016. Κύριε Τεκετζή, για όποιον εδώ στην Ελλάδα δεν ξέρει, γιατί δεν είναι και υποχρεωμένοι να ξέρουμε, να εξηγήσουμε λίγο. Βγάζουν οι πολιτείες, μάλλον ψηφίζουν όλοι, αλλά οι πολιτείες έχουν αριθμό εκλεκτόρων. Αυτή είναι η διαφορά. Ακριβώς. Κάθε πολιτεία έχει ένα αριθμό εκλεκτόρων που είναι εισάριθμος με το άθροισμα των γερουσιαστών και των βουλευτών που έχει κάθε πολιτεία. Είναι τον αριθμό 2, με αποτέλεσμα να έχουμε γύρω στους 598 εκλέκτορες, αν δεν κάνω λάθος, δεν θυμάμαι τον ακριβή αριθμό. Αυτό δεν έχει σημασία, αλλά αυτό που είναι πολύ ιδιαίτερο είναι κάθε πολιτεία δίνει όλους τους εκλέκτορες σε αυτόν που κέρδισε. Δηλαδή, ένα παράδειγμα, εάν στη Νέα Υόρκη, την πολιτεία της Νέας Υόρκης, πάρει 55% η Καμάλα Χάρις και 45% ο Ντόναλντ Τραμπ, δεν θα πάρουν αντίστοιχους εκλέκτορες. Όλοι οι εκλέκτορες της Νέας Υόρκης πάνε στη Χάρις. Ναι. Οπότε έχουμε αυτή τη διαστρέβλωση. Με αποτέλεσμα τι γίνεται? Τις πολιτείες που είναι σίγουρες και χρόνια έχουν ένα πολιτικό προφίλ, ένα κομματικό προφίλ, παραδείγματος χάρη, Νέα Υόρκη πάντα ψηφίζει Δημοκράτες. Η Καλιφόρνια πάντα ψηφίζει Δημοκράτες. Το Τέξας πάντα ψηφίζει Ρεπουμπλικάνους. Οπότε αυτές οι πολιτείες είναι ξεγραμμένες, γιατί όλοι ξέρουν πως οι εκλέκτορές τους θα πάνε ή στον έναν ή στον άλλο. Και είναι μόνο οι αμφίροπες πολιτείες, που αυτή τη στιγμή είναι 7 αμφίροπες πολιτείες, τις οποίες δεν είναι σίγουρο αν θα κερδίσουν οι Ρεπουμπλικάνοι ή οι Δημοκράτες. Και εκεί γίνεται όλη η προεκλογική εκστρατεία. Είναι αυτοί που κρίνουν. Για να σας πω ότι... Ναι. Είναι αυτοί που κρίνουν το αποτέλεσμα. Εδώ στη Νέα Υόρκη δεν αισθανόμαστε πολύ την προεκλογική εκστρατεία. Εκτός βέβαια από ορισμένες διαφημίσεις, περισσότερο για οικονομική ενίσχυση παρά για. Ναι. Σας έχουν σίγουρους γι' αυτό. Ακριβώς, μας έχουν σίγουρους. Σας έχουν σίγουρους. Και όλος ο αγώνας γίνεται στις 7 αμφίροπες πολιτείες που είναι απλά η Νεβάδα, η Αριζόνα. Η διαφορά είναι ότι οι πολιτείες μεταξύ τους έχουν και εντελώς διαφορετικά αιτήματα. Δηλαδή, άλλο είναι η Φιλαδέλφια, άλλο είναι η Αριζόνα, άλλο είναι η Νέα Υόρκη, άλλο είναι το Τέξας. Εντελώς διαφορετικά τα αιτήματα και τα ζητήματα. Και τα αιτήματα και τα προβλήματα και το προφίλ το δημογραφικό και το προφίλ το οικονομικό και το προφίλ το οικονομικό. Οπότε σίγουρα όταν λέμε ότι η Αμερική είναι μια χώρα, δεν είναι ακριβώς μια χώρα. Είναι μια ομοσπονδία πολιτιών όπου πολιτείες, ιδιαίτερα ας πούμε να πάρει μια πολιτεία στο βορειοανατολικό τμήμα, τη Μασαχουσέτη, και τη συγκρίνεις ας πούμε με την Αριζόνα, έχουν πολύ πιο διαφορετικά χαρακτηριστικά από ό,τι έχει η Ιταλία με τη Γαλλία, θα έλεγα. Ναι. Και αυτό κάνει εξαιρετικά δύσκολο και τον προεκλογικό αγώνα, αλλά δημιουργεί ίσως και σε περίοδους έντασης όπως είναι αυτή, φαινόμενο όπως αυτά που βλέπουμε
σε αυτό το προεκλογικό γύρο ακραίας πόλωσης και ακραίου λόγου. Κοιτάξτε, η πόλωση, ναι, η πόλωση όμως δεν είναι τόσο αποτέλεσμα των διαφορών, γιατί αυτές οι διαφορές υπήρχαν ανέκαθεν στις Ηνωμένες Πολιτείες. Δεν ξαφνικά... Ναι, δεν εμφανίστηκαν τώρα. Χρόνια. Πάντα υπήρχαν διαφορά, κλιματικές, οικονομικές κτλ. Η πόλωση αυτή τη στιγμή έχει ένα όνομα και ένα επίθετο και λέγεται Ντόναλντ Τραμπ. Ο υποψήφιος των Ρεπουμπλικάνων είναι αυτός ο οποίος έχει καταφύγει σε μία ρητορική πόλωση, έχει καταφύγει σε... και στις πράξεις βέβαια κατά τη διάρκεια της προεδρίας του, σε πράξεις οι οποίες καλλιέργησαν αυτή την πόλωση. Οπότε η πόλωση, επαναλαμβάνω, είναι περισσότερο αποτέλεσμα του Ντόναλντ Τραμπ και των ακολούθων. Το ερώτημα είναι γιατί υπάρχει τόσο πολύ κοινό που ακούει αυτά που λέει ο κύριος Τραμπ, γιατί δεν είναι ένας γραφικός ακραίος που τα λέει και έχει και ένα πολύ μικρό κοινό να τον ακούει. Έχει πολύ μεγάλο κοινό από πολίτες, από ψηφοφόρους να τον ακούν και κυρίως έχει πολύ μεγάλη υποστήριξη από τα μεγάλα τζάκια, από τις μεγάλες οικογένειες, από τις μεγάλες εταιρείες. Διαβάζω εδώ ότι... έχει σπάσει κάθε ρεκόρ η χρηματοδότηση των μεγάλων τζακιών προς τον Ντόναλντ Τραμπ. Ναι. Κοιτάξτε, δεν μπορεί κάποιος να το αναγάγει σε έναν μόνο παράγον. Συγγνώμη. Υπάρχει ένα ποσοστό, περίπου 20-25% του πληθυσμού, οι οποίοι θεωρούν τον Τραμπ σαν έναν... Μεσσία. Υπάρχει αυτό που λέμε στα αγγλικά the cult philosophy, δηλαδή έχει γίνει μια σχεδόν σαν θρησκεία. Ναι. Υπάρχει μια προσωπική λατρεία, όπως ας πούμε στα ολοκληρικά καθεστώτα, όπως στην Κορέα, ας πούμε, στη Βόρειο Κορέα που έχουν τον Kim Jong-il, πώς το λένε. Λοιπόν, υπάρχει αυτή η προσωπολατρεία σε ένα ποσοστό. Ένα άλλο ποσοστό είναι οι Ρεπουμπλικάνοι, οι φανατικοί που δεν τους ενδιαφέρει ποιος θα είναι ο υποψήφιος, αρκεί να μην βγουν δημοκράτες. Οπότε υπάρχει και αυτή. Ναι. Και υπάρχει και ένα ποσοστό οι οποίοι αντιπαθούν την αριστερόστροφη, ας πούμε, τη στροφή μάλλον προς τα αριστερά που έχει πάρει το Δημοκρατικό Κόμμα τα τελευταία 10-15 χρόνια. Ναι. Ιδιαίτερα σε θέματα κοινωνικά, αυτό που λένε woke, κουλτούρα κτλ. Οπότε δεν είναι ένας παράγοντας. Υπάρχει και φταίξιμο στους δημοκρατικούς, οι οποίοι έχουν ρίξει την προσοχή τους σε θέματα τα οποία δεν αφορούν το μέσο πολίτη τόσο πολύ. Θέματα, ας πούμε, της σεξουαλικού πρώτης τραντολισμού κτλ. Ναι. Που είναι φυσικά ένα κοινωνικό θέμα, αλλά ο άλλος που δεν έχει να πληρώσει τώρα τον νίκη του και το χάμπουργκερ από $12 που το παίρναμε έχει πάει στα 21. Ναι. Δεν τον ενδιαφέρει. Είναι εκεί που χτυπάνε όλοι οι ακραίοι. Σου λέει εκεί, στα προβλήματα της καθημερινότητας που οι άλλοι δεν θα στολίσουν. Εγώ σου έχω έτοιμες λύσεις και εύκολες λύσεις για να λύσουμε κάθε πρόβλημα. Ακριβώς. Αλλά ο Τραμπ δεν έχει προτείνει κάποια συγκεκριμένη λύση, παραδείγματος χάρη, για το θέμα της ακρίβειας. Το οποίο θέμα της ακρίβειας, όπως ξέρετε και εσείς πολύ καλά, καλύτερα από μένα, είναι παγκόσμιο. Βέβαια. Δεν είναι κάτι που απασχολεί μόνο τις Αμερικές. Εδώ στην Ελλάδα έχει γίνει και μόνιμο, μπορώ να σας πω, πέρα από το παγκόσμιο. Έτσι όπως είναι το πράγμα. Φαίνεται όμως ότι πηγαίνουμε σε μια μάχη που θα κρατήσει μέρες μετά το κλείσιμο της κάλπης της 5ης του Νοέμβρη, έτσι. Αυτό φαίνεται δυστυχώς. Και λέω δυστυχώς γιατί θα είναι κάτι το. Και ψυχοφθόρο προσωπικά στους πολίτες, αλλά νομίζω και για την κοινωνία και το κράτος αυτό καθ' αυτό. Είναι μια διαδικασία αρκετά αρνητική. Την έχουμε ξαναπεράσει βέβαια και στο παρελθόν, αν θυμάστε, στην διαδικασία μεταξύ Bush και Al Gore, όπου μετρούσαν ένα-ένα τις ψήφους στη Φλόριντα. Αν φτάσουμε λοιπόν
να εξαρτάται το αποτέλεσμα από 2-3 κομιτείες, ας πούμε στην Πενσιλβένια, που είναι η μεγαλύτερη αμφίρροπη πολιτεία, εκεί θα γίνει μεγάλη μάχη. Ήδη τα νομικά επιτελεία και των δύο κομμάτων και των δύο υποψηφίων ετοιμάζονται από τώρα προκαταρτικά να αντιμετωπίσουν κάθε νομική ένσταση που θα υπάρξει. Mm-hmm. Οπότε αν πραγματικά όπως δείχνουν τα προγνωστικά, αν πραγματικά είναι πολύ κοντά το αποτέλεσμα, η διαφορά είναι πολύ μικρή, τότε θα μπούμε σε μια διαδικασία αρκετά δύσκολη. Ευχή των όλων μας είναι όποιος κερδίσει να κερδίσει με αρκετά μεγάλη διαφορά, ώστε να μην μπούμε σε αυτή τη διαδικασία. Ναι, είναι δεδομένο ότι νομίζω ότι θα έχει πολύ ενδιαφέρον αφού κλείσει η κάλπη και μετά τι πρόκειται να γίνει. Θα τα ξαναπούμε και θα τα ξαναδούμε, αν έχετε και στην καλοσύνη τα ζητήματα για τις ΗΠΑ και τις εκλογές την επόμενη εβδομάδα. Θα ήθελα πριν κλείσουμε, πριν σας αποχαιρετήσω, να μας πείτε δύο λόγια για τη συνάντηση Biden-Αναστασιάδη εχθές, αυτή την ιστορική συνάντηση μετά από τόσα χρόνια. Κύπριος πρόεδρος βρέθηκε με πρόεδρο των ΗΠΑ της Αμερικής, έστω και τον απερχόμενο. Η συνάντηση πραγματικά είναι ιστορική. Mm-hmm. Πρέπει να πούμε ότι ο πρόεδρος Biden έχει μεγάλη γνώση του Κυπριακού. Ίσως είναι ο πολιτικός με τη μεγαλύτερη, εκτός από τον γερουσιαστή Μενέντες, ο οποίος έχει, όπως ξέρετε, δικαστικά προβλήματα. Mm-hmm. Ο Τζο Μπάιντεν πρέπει να είναι ο πολιτικός με τη μεγαλύτερη γνώση και πείρα στο Κυπριακό. Είχε άριστες, όταν ήταν γερουσιαστής αλλά και αντιπρόεδρος, είχε άριστες σχέσεις με το ελληνικό λόμπι. Mm-hmm. Έχει επισκεφτεί την Κύπρο. Όταν έγινε η εισβολή, η παράνομη εισβολή των Τούρκων στο νησί, ήταν γερουσιαστής και αγωνίστηκε υπό των ελληνικών αιτημάτων. Οπότε αυτή η επίσκεψη ήρθε να, κατά κάποιο τρόπο, βέβαια στο τέλος της θητείας δεν σημαίνει πολλά πράγματα, ναι, αλλά αλήθεια αυτό. Ήρθε κάπως έτσι να δέσει αυτή τη σχέση του. Η δήλωση που έκανε ότι τα δύο έθνη μας, δηλαδή το αμερικανικό και το κυπριακό έθνος, η χώρα, η κράτος όπως το πούμε, μπορούν να κάνουν πάρα πολλά πράγματα να συνεργαστούν, είναι μία δήλωση πολύ σημαντική, πιστεύω και εγώ και πολλοί αναλυτές. Προφανώς. Και βάζει και το Κυπριακό γενικά, πάλι λίγο στην ατζέντα. Ακριβώς. Είναι κάτι το πολύ θετικό και αυτό πρέπει να κρατήσουμε. Mm. Τώρα το πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα εξαρτάται, εγώ πιστεύω, και δεν θέλω να μακρηγορήσω, mm, αλλά πιστεύω όλα τα διεθνή θέματα αυτή τη στιγμή και τα δύο μεγάλα, το ουκρανικό και το μεσοανατολικό, βρίσκονται σε κατά κάποιο τρόπο βήμα σημειωτών. Περιμένοντας το νέο πρόεδρο ή τη νέα πρόεδρο των ΗΠΑ της Αμερικής. Ακριβώς. Προφανώς. Περιμένοντας όλοι τα αποτελέσματα των εκλογών. Προφανώς. Χθες με καλούς συναδέλφους κάναμε μια συζήτηση για τα ανοιχτά μέτωπα, τι θα γίνει. Κάναμε μια μαντεψιά σε σχέση με τα δεδομένα. Τι θα γίνει σε κάθε ανοιχτό μέτωπο ανάλογα με τον πρόεδρο ή την πρόεδρο, ποιος θα κερδίσει. Έχει πολύ ενδιαφέρον να δούμε πώς θα πάει αυτό, ανάλογα και με το πώς θα εξελιχθεί έτσι και αλλιώς η κατάσταση και μέσα στις ΗΠΑ, αν θα είναι ήρεμα ή όχι τα πράγματα μετά τις εκλογές. Αλλά σας το είπα, σας δεσμεύω για την επόμενη εβδομάδα να τα ξαναπούμε, αν έχετε την διάθεση, μετά τα πρώτα αποτελέσματα. Πάντα στη διάθεσή σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλό βράδυ. Στη Νέα Υόρκη. Καλημέρα από την Αθήνα. Στέλιος Τεκετζής, ο διευθυντής του Cosmos FM στην Νέα Υόρκη.